Σε ένα κατάμεστο γήπεδο περιφέρειας, η ΑΕΚ φιλοξένησε τον Ηρόδοτο στο ντέρμπι της Α1Ε. Το πρώτο ημίχρονο έφερε γκολ από νωρίς, με τον Ηρόδοτο στην πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 6ο λεπτό, να προηγείται 0-1 με τον Λίτσκα, με τον έμπειρο επιθετικό να αξιοποιεί την ωραία πάσα του Μιχελουδάκη. 5 λεπτά αργότερα ήρθε η απάντηση από την ΑΕΚ, με τον Μεταξάκη με διπλή προσπάθεια να νικά τον Σταματάκη, φέρνοντας το 1-1. Ακολούθησε σημαντική διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ μετά από εκτέλεση φάουλ του Δάσκου, με τον Σταματάκη να σταματά αρχικά τον Κασελιανάκη και στη συνέχεια τον Μεταξάκη. Η ανατροπή στο σκορ 2-1 ήρθε στην επόμενη φάση, όταν από κόρνερ του Δάσκου ο Μεταξάκης με κεφαλιά διπλασίασε τα γκολ της ΑΕΚ αλλά και τα δικά του. Ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι είχαν ακόμα δύο καλές στιγμές, στο 35 με τον Καστελιανάκη σε μια φάση όπου ο Ηρόδοτος φώναξε για offside και στο 36 με τον Μεταξάκη. Η επανάληψη ξεκίνησε με μια κόκκινη κάρτα με τον Τζαγκαράκη του Ηρόδοτου να αποβάλλεται για μαρκάρισμα πάνω στον Φρόκου και τους Κιανόλευκους να διαμαρτύρονται στον διαιτητή Σαμιωτάκη. Παίζοντας με 10 παίκτες, ο Ηρόδοτος κατάφερε να βρει γκολ ισοφάριση στο 60 με τον Χαρίτο, ενώ στην επόμενη φάση διαρκείας με Λίτσκα Μιχελουδάκη έφτασε κοντά και σε τρίτο γκολ. Όπως και στο 73 με τον Χαρίτο. Με το σκορ στο 2-2 στα τελευταία λεπτά, οι αποβολές ήταν καταιγιστικές. Στο 86 πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια ο Ξηρός για τον Ηρόδοτο, αλλά και πάλι οι Κιανόλευκοι είχαν ευκαιρία με τον Μαυραντονάκη. Στο 89 ήταν η σειρά του Δάσκου για την ΑΕΚ να αποβληθεί, μένοντας η κυκρινόμαυρη με 10 παίκτες. Και στις καθυστερήσεις ήρθε η τρίτη αποβολή για τον Ηρόδοτο και τέταρτη συνολικά στο μάτς, με τον Λουμπάκη αυτή τη φορά να αντικρίζει κόκκινη κάρτα και την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού να τελειώνει το παιχνίδι με 8 παίκτες.